την Πέτη Πέρκα, μηχανικό, βουλευτή Φλόρινας της Νέας Αριστεράς και φυσικά πήγα να πω του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πέτη, με συγχωρήσεις. Η δύναμη της συνήθειας, το πιάσα όμως αμέσως στον αέρα. Λοιπόν, και γραμματέα της κοινωνικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, αυτής της νέας προσπάθειας στον χώρο της Αριστεράς. Αγαπητοί Πέτη, εμείς νιώθουμε περισσότερο σαν και ανεξάρτητα αν καταγωγή σου είναι από τη Φλόρινα και εκπροσωπείς τους Φλωρινιώτες και τις Φλωρινιώτες επαξίως στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, αλλά ζεις στην Αθήνα. Τώρα αυτή η τριγωτόμηση τι θα γίνει. Να το και εγώ και να πω ότι και εγώ έχω μεγάλη σχέση και τα έχω ζήσει τα περισσότερα. Μα αυτό εδώ σπούδασες, εδώ μεγάλο, το έκανες οικογένειά σου, εδώ ήσουν στο τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Πειράζει που σε νιώθουμε δηλαδή δική μας Σαλονικιά. Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι να σε αγαπάνει ο κόσμος. Προσπαθούμε για όλη την Ελλάδα και για τη Βόρεια Ελλάδα ιδιαιτέρως και για τη Φλόρινα. Και πού το κατάλαβα τώρα, πρόσεξε να δεις αυτό που λες το για τη Βόρεια Ελλάδα. Είσαστε το πρώτο κόμμα που βγάλατε πολιτική ανακοίνωση για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας. Και αυτό είναι βέβαιος ότι οφείλεται σε εσένα, γιατί έχεις και γνώση του θέματος και εμπειρία. Έκανα και ένα μπιντάκι χθες. Α, ήμουν βέβαιο. Γιατί χθες μίλησα με τον κύριο Τσακαλώτο για να συνθούμε, για να βγούμε στην εκπομπή μου και του το είπα το θέμα. Εντάξει, λέω, το καταλαβαίνω αυτό στις λεπτομέρειες, δεν το ξέρεις εσύ. Άλλωστε, είμαι βέβαιος ότι πίεζες το σπίτι σου όσο πιο γρήγορα να προχωρήσεις και αυτό στην ιδιωτικοποίηση, γιατί σε πίεζαν οι Τροϊκανοί. Λοιπόν, και του είπα, όμως έχετε ένα στέλεχος που τα ξέρει αυτά, την κυρία Πέρκα, και είμαι βέβαιος ότι θα τοποθετείτε σύντομα. Και το είδα μετά από 2-3 ώρες. Και λέω, λες, ο Ευκλήδης να πήρε τηλέφωνο την Πέτη και να της είπε αυτός ο Μαγκρούτς μας τρολάρει, κάνει κάτι εκεί, τι κάνουμε. Όχι, θα παρακολουθώ. Αυτά είναι και τα θέματα του τομέα μου. Επομένως, δεν οφείλω να πω ότι και το Πασόκαλα ως τομέας υποδομώ ο κύριος Σαριγιάννης μαζί με τον κύριο Πάνα, τον αντίστοιχο υπεύθυνο του ΚΤΕ του Πασόκα, ξέδωσα μια ανακοίνωση αρκετά αναλυτική, τεχνική για το θέμα, ουσιαστική όμως την προηγούμενη μέρα. Τώρα Πέτη, τι λένε τα 5+1 σημεία της πολιτικής σας απόφασης προχθεσινής? Τώρα εγώ στο ρωτάω, επειδή είναι πολλά, τα διάβασα εγώ, τα κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Και εν ολίγη συμφωνώ θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι τα επίδικα της εποχής μας, τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, από τα επίδικα αυτά που αφορούν βεβαίως και την Ευρώπη. Γιατί πάμε και για ευρωεκλογές. Να κυρίαρχο βέβαια το θέμα της ειρήνης. Ο πόλεμος έχει φτάσει στη γειτονιά μας. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι τα θέματα βεβαίως της κλιματικής κρίσης που έχουμε πάρει την πρώτη γεύση, ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια. Τα θέματα της στέγης, της φτώχειας, της ακρίβειας, όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι, πολύ σημαντικά και κέρια. Θα πω ότι εκεί που διαφοροποιείστε περισσότερο, και θα φτάσω μετά στην κριτική που κάνετε στον κύριο Κασελάκη και στο ΣΥΡΙΖΑ το σημερινό και στο ΠΑΣΟΚ, θα πω ότι είναι στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και των εξοπλισμών, στο θέμα της Ουκρανίας. Εκεί εσείς και της ΓΑΖ, εκεί εσείς τοποθετήσετε με την πλευρά της ειρήνης, μια διαχρονική στάση θα έλεγα της αριστεράς, και ελαφρά διαφοροποιημένη και από την εποχή Τσίπρα, να το πω αυτό, και την κυβερνητική εποχή, αλλά και την περίοδο 19-23, και πολύ μεγάλη διαφορά σας από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη στο θέμα αυτό. Μπορείς λίγο να μου το αναδείξεις περισσότερο? Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, αυτή που σε εξοπλισμό, ποτέ δεν έχουμε πει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει την επαρκή άμυνα. Αυτό σημαίνει ό,τι χρειάζεται με εισηγήσεις των σωμάτων των στρατιωτικών φορέων. Εδώ τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα ράλι εξοπλισμών. Αυτό δεν τελειώνει. Γι' αυτό μιλήσαμε για ειρήνη και το συνδέσαμε ακριβώς με τα εξοπλιστικά. Ξέρετε, όλο αυτό το χρήμα που πρέπει να το πούμε και αυτό ήταν και μία από τις αιτίες της κατάρρευσης ελληνικής οικονομίας και ένας χώρος που πηγαίνει και τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, τα οποία αποδείχτηκαν. Θα θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα πάνω από το 2% οι αιτήσεις δαπάνης, όπως είναι το όριο του ΝΑΤΟ, και τα τελευταία χρόνια είμαστε η δεύτερη μαζί με την Πολωνία, κατά 0,1% μας περνάει για το 2023, η Πολωνία, στις αμερικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε τρίτοι στον κόσμο, ουσιαστικά δεύτεροι στον κόσμο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο, διότι αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν και τα αναλύουμε αυτά πολύ
στις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουν τα φυλάδια μας και θέσεις μας πιο αναλυτικά. Θα μπορούσαν να διοχετευτούν στη παιδεία, στην υγεία, που πάσχουν αυτές τις μέρες, έχουν τα θέματα της υγείας στο προσκήνιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πόλη πια στην Ελλάδα και πολίτης που να μην νιώθει μια ανασφάλεια σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας. Τα θέματα της παιδείας, προσφάτως είχαμε και την ιδιωτικοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης. Και βεβαίως σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς είμαστε κάτω, πολύ κάτω από το μέσο όρο, σε δαπάνες εννοώ, των μελών κρατών της Ευρωζώνης. Επομένως, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ πρέπει να έχει κανείς το θάρρος, όπως είχαμε, να πει δεν θα ψηφίσω αυτούς τους εξοπλισμούς. Και επειδή αναφερθήκατε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία δύο χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, καταψηφίζανε αυτά τα προγράμματα. Και το τι είχε ακούσει και το τι είχαμε ακούσει δεν περιγράφεται. Για εθνική εξαίρεση κτλ. Αυτό τώρα ήταν επιλογή του νέου ΣΥΡΙΖΑ με τον νέο πρόεδρο, με τον κύριο Κασελάκη, και ήταν πραγματικά οδυνηρή στιγμή που βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν ο κύριος Τσίπρας στην Βουλή και του είπε: κύριε Τσίπρα, επιτέλους ήρθατε στη λογική, τόσα χρόνια γιατί μας ταλαιπωρούσατε. Δεν ήταν ωραία στιγμή αυτή. Τώρα. Δεν πρέπει. Πάμε. Το θέμα αυτό ασκείται σε αυτή το πολιτικό κείμενο, το προχθεσινό, αυστηρή κριτική στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον κύριο Κασελάκη. Ποια είναι τα βασικά σημεία? Το πρώτο και βασικό είναι αυτό που από την αρχή λέγαμε και το οποίο μας οδήγησε και στην έξοδο, ότι πλέον όσο περνά καιρός και με κάθε παρέμβαση φαίνεται πόσο απέχει από το να είναι ένα αριστερό κόμμα. Είτε στα θέματα της οικονομίας, όπου πουθενά δεν βλέπουμε φορολόγηση του μεγάλου κουμπούτου, παραοριζόντιες. Κρατάει μερικά από τις παλιές επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει ξεφύγει βεβαίως από αυτό το πλαίσιο που λέμε ριζοσπαστική ενωτική αριστερά. Το άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό είναι το θέμα της μεταπολιτικής. Όλη αυτή η ιστορία με το lifestyle, η οποία δεν συνδυάζεται καθόλου, δεν συνοδεύεται μάλλον, έστω από πολιτική. Όταν λέμε πολιτική εννοούμε και το κόμμα να δουλέψει και να κατήθει τις απόψεις και να γίνονται διαβουλεύσεις και να εκφέρεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος. Εδώ ακόμα και στην περίπτωση της τραγωδίας του εγκλήματος των Τεμπών έχουμε διγλωσίες, έχουμε κάποια κινήσεις εντυπωσιασμού οι οποίες δεν έχουν περιεχόμενο. Επομένως, τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει και είχαμε πει από την αρχή ότι δεν θα ασκήσουμε. Δεν σ' αρέσει, είναι... αλλά είναι πολύ αυστηρή η κριτική που κάνετε στο κείμενό σας. Ναι, στο κείμενό μας θα τι κάνουμε. Αλλά τώρα είπαμε να μην δεν είναι ανάγκη να εξαπολύουμε μύθους και να σας πω γιατί έχουμε και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα. Γιατί είναι ακόμα χειρότερη. Την κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκινήσαμε με αυτήν και θα τελειώσουμε με αυτήν. Ενδιάμεσα θα πρέπει να πούμε και στην κριτική που κάνετε στα άλλα κόμματα. Και στο Πασό κάνετε κριτική για αμφισημία. Ναι. Αυτό δέστε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του κόμματος δεν ψήφισε αυτόν τον νόμο. Το Ανδρουλάκης όμως και το κόμμα συνολικά τον ψήφισε χωρίς τα έλεγα. Αν ήταν 2-3-10 βουλευτές δεν είναι προς συζήτηση, διότι καταλαβαίνουμε. Απ' τη μια έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που λέει κατά συνείδηση, και αυτοί οι βουλευτές κατά συνείδηση δεν ψήφισαν, αλλά όταν έρχεται κάτι αντεργατικό ή όταν έρχεται το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, όταν υπάρχει συνείδηση, ψηφίζουν ό,τι σπούν. Ήταν ένα κόλπο και μια παράδοξη τακτική αυτή, αλλά είδαμε και στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ μεγάλη αρνητική ψήφο. Είναι ένα πρόβλημα. Αποχή. Είδαμε μετά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχει μια διγλωσία και υπάρχει μια αμφισημία και σε αυτό το κόμμα. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μια καθαρή θέση σε μια κατεύθυνση. Εδώ έχω εγώ να πω και ένα παράπονο, ας το πούμε έτσι. Όλο αυτό το διάστημα η νέα αριστερά, διότι του Προέδρου της, του Αλέξη του Χαΐτη, έχουμε πάρει μάλλον αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουν απορρίψει με τη σειρά τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για να τις φέρουν οι ίδιοι λίγες μέρες αργότερα. Παράδειγμα, καταθέσαμε πρόταση δυσπιστίας και καλέσαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο ήταν μείζον θέμα και δημοκρατίας αφού καταπατήθηκε στο άρθρο 16. Μας είπαν και οι μεν και οι δε ότι κοιτάξτε αυτό δεν είναι σωστό γιατί τώρα θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα λίγο καιρό μετά έρχεται η πρόταση μορφής για το τέντη, βέβαια, αλλά πάλι. Την οποία την ψηφίσατε εσείς. Φυσικά, γιατί εμείς δεν κάνουμε μικροπολιτική.
αφού έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση για ένα σωρό λόγους, για κράτος δικαίου, δημοκρατία, ξέρετε και πιο συνολική η πρόταση, και αφού η δικιά μας δεν πέρασε, προφανώς στηρίξαμε αμέσως κιόλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καν 24 ώρες να απαντήσει, τέλος πάντων. Τώρα, εγώ παρακολούθησα στη Βουλή και την παρέμβαση του κυρίου Χαρίτση, του πρόεδρου της κοινωνικής ομάδας. Παρακολούθησα και τις παρεμβάσεις και τη δική σου και των άλλων στελεχών. Στάθηκα ιδιαίτερα σε πολύ εύστοχες ερωτήσεις που έκανε ο κ. Τσακαλώτος και στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Χατζηδάκη. Δεν απάντησαν, στρεψοδίκησαν και οι δύο, άλλαξαν θέμα στην κυριολεξία. Θα τα ζητήσω αυτά τις επόμενες μέρες που θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσακαλώτο. Πάω τώρα στο επόμενο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια αναφορά, πήγε έγγραφα, κυρίως για την παραποίηση των επικοινωνιών του σταθμάρχη με τους μηχανοδικούς, τη μοιραία στιγμή. Ναι. Ο κ. Κασελάκης κατέθεσε δια της κυρίας Τζάκρης στην κυβέρνηση την πρόταση για προανακριτική και τους είπε αν την ψηφίσετε πάμε μαζί. Η δική σας η επόμενη κίνηση στο μέγα αυτό θέμα του... Στο μέγα αυτό θέμα, η προηγούμενη συζήτηση είναι. Εμείς το πόρισμά μας είναι το μόνο που περιγράφει και καταλήγει το πόρισμα που καταθέσαμε από την εκπαιδευτική. Ότι πρέπει να γίνει προανακριτική επιτροπή. Μας είπαν από το ΣΥΡΙΖΑ... Όχι, δεν θα γίνει προανακριτική. Το δικό τους πόρισμα καταλήγει σε μια νεφελώδη πρόταση ότι θα παρακάμψουμε την ευθύνη υπουργών διότι έγινε παράληψη και όχι κάτι το οποίο αόριστο και προφανώς δεν πέρασε. Αλλά αυτό λέει το πόρισμά τους. Τίποτα από αυτά που σήμερα αναφέρονται δεν αναφέρονται όχι μόνο στο πόρισμά τους. Στους τρεις μήνες που κάνουμε εξεταστική, εκ των υστέρων υιοθετούν κάποια από αυτά που έχουμε καταθέσει με στοιχεία και κυρίως την προανακριτική. Γι' αυτό έγραψα επίσης χθες. Καλοδεχούμενη. Και το εννοώ. Είναι θετικό να αλλάζει στάση ένα κόμμα και να σε ακολουθεί εφόσον έχει πει το σωστό. Αλλά δεν είναι, είναι αυτό που είπα πριν. Έχει έρθει η πρωτοβουλία. Λέμε τόσο καιρό και επειδή τυχαίνει το θέμα της εξεταστικής, να το ξέρω και πάρα πολύ καλά, να πηγαίνω συνέχεια με στοιχεία. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Γράψαν άλλα ντάλλα. Ωραία. Και τώρα λένε προνακριτική και αν και εφόσον. Μα χθες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πέτρος ο Παπάς, σε ένα κανάλι, έλεγε ότι είναι τα φόπλακα, ήταν εκτός γραμμής δηλαδή. Αυτό τώρα κινήσει εντυπωσιασμού σε τόσο μεγάλα θέματα. Και αυτή η κούρσα να προλάβουμε. Σήμερα ήμουν και εγώ σε ένα τηλεοπτικό. Θεωρούν κανάλι, ότι αν την καταθέσουμε και πάλι για δεύτερη φορά και την απορρίψει η κυβέρνηση, ουσιαστικά έχει πλήρη πλέον ασυλία ο Καραμαλής και δεν θα μπορέσουμε. Αν δεν την καταθέσουμε, δεν έχει. Ακούστε λίγο. Θεωρώ ότι την κρατούν σαν μια σφαίρα. Η προανακριτική δεν μπορεί να επαναληφθεί εφόσον δεν υπάρχουν νέα δεδομένα. Μα εδώ υπάρχουν συνεχώς νέα δεδομένα. Να η Μονταζιέρα. Να μια μήνυση κυμάτων στο πρόσωπο του κ. Καραμαλή. Να η δικογραφία που τότε στην εκταστική που δεν την είχαμε. Δεν κλείνει αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει νομίζω να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι με ορμή θα δημοκρατία. Έρθει, αγαπητή Πέττη, όταν ο σύλλογος των. Των οικογενειών των θυμάτων όταν καταθέσει τη δική της αγωγή κατά πολιτικών προσώπων και πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται και ο εισαγγελέας και ο ανακριτής θα είναι υποχρεωμένοι εκ του συντάγματος αμεληθεί να το στείλουν στη Βουλή, εκεί θα κουβαλούν και την πίεση του 80% της κοινή γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι. Εκεί πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα δοκιμαστεί πολύ σκληρά. Τα κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ήδη δοκιμάζεται από τη στάση τη. Γιατί ξέρετε, είναι ένα τέτοιο θέμα που έχει πιστοποιήσει την κοινωνία, που το παρακολουθούν όλοι και την εξεταστική. Και μου έκανε εντύπωση πόσο κόσμο με έπαιρνε για την εξεταστική ή πόσο κόσμο την έβλεπε. Και έχει φανεί αυτά τα ερωτήματα που είπατε. Μα δεν απαντήθηκε τίποτα. Εγώ είπα σήμερα. Ωραία. Να πούμε ότι είναι αθώα η κυβέρνηση. Και κάποιος έκανε μοντάζ. Δεν θα έπρεπε ο ίδιος κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος υπουργός, ο ίδιος επικεφαλής του ΟΣΕ να ψάξει να βρει. Γιατί σταμάτησαν αυτή την έρευνα. Και δεν ξέρουμε ακόμη τι σήμερα και μας θέλει και πιστεύουμε το κ. Στερεζάκη. Η συγκάλυψη πλέον δεν αμφισβητείται από κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα καταλάβουν ότι όλο αυτό που στήσανε θα γίνει μπούμερα. Γιατί ο κόσμος θυμώνει και όχι μόνο οι οικογένειες των θυμάτων προφανώς, αλλά και η κοινωνία. Όταν βλέπουν ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να συγκαλύψει και όχι να διαρευνήσει, δηλαδή ένας δεύτερος κύκλος. Και απαράδεκτος βεβαίως είναι και ο ίδιος ο κ. Καραμαλής, με εκείνο το ύφος, μας σηκώνει και το δάχτυλο, ενώ θα έπρεπε να απολογείται.
Αλλά εδώ να πω και το εξής. Μαζεύτηκαν 3.330.000 υπογραφές. Έγιναν και πήραμε τα άλλη. Στο 1,5 ναι. Είχαμε μείνει. Αχ, συγγνώμη, συγγνώμη. 1.330. Και έρχεται και πάλι η Νέα Αριστερά, άδεια του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κ. Χαρίτση, και καταθέτει, παίρνει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να γίνει εφαρμοστικός νόμος, καλεί την αντιπολίτευση, την προοδευτική να το στηρίξει, για να πιάσουν τόπο υπογραφές. Και ούτε αυτό δεν κάνουν. Περιμένω τώρα ή το Πασόκ ή το ΣΥΡΙΖΑ να το επαναφέρουν και να πούνε εμείς το κάναμε. Τώρα, μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να γίνει. Κυρία Πέρκα, εγώ διακρίνω και από τη γνώση και από την εμπειρία μου ότι πράγματι μικρή σε αριθμό κοινωνική ομάδα, αλλά έχετε πυκνή γνώση και εμπειρία, θα έλεγα, και γι' αυτό και πρωταγωνιστείτε σε πάρα πολλές διεργασίες και επιλογές. Ήδη καταγράψαμε μέχρι τώρα μερικές. Υπάρχουν και άλλες, αυτοί που ήδη στην εισαγωγή της συζήτησής μας αναφέραμε, το ζήτημα της παραχώρησης ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας, που εγώ το χαρακτηρίζω εγκληματικό εις βάρος και της Εγνατίας και της Βόρειας Ελλάδας και της κοινωνικής ασφάλειας και της κοινωνίας, αλλά και της χώρας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω λίγο περισσότερο για το θέμα αυτό, που οφείλω να πω, ναι, είσαστε το πρώτο κόμμα που τοποθετήσετε πολιτικά, το Πασόκ τοποθετήθηκε πριν από εσάς, αναλύοντας γιατί είναι λάθος αυτή η σύμβαση. Από ό,τι μου είπαν, θα ακολουθήσει και η πολιτική του τοποθέτηση στο αν θα την ψηφίσουν ή όχι την σύμβαση, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα την ψηφίσουν. Εσείς τώρα έχετε και γνώση και σαν μηχανικός και σαν παλιά στέλεχος του τεχνικού επιμελητήριου, παρακολουθήσετε όλη αυτή την πορεία της Εγνατίας, το πιο αποτυχημένο, θα έλεγα, μοντέλο κατασκευής δημοσίων έργων. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί διαφωνείτε και παραγωγικά και πολιτικά για την ιδιωτικοποίηση αυτή, αφού σας λένε και μας λένε ότι 1,5 δις θα πάρει το ΤΑΙΠΕΔ, δεν είναι πολλά αυτά τα λεφτά, δεν ακούγονται πολλά, βεβαίως τα λεφτά θα πάρουν στους δημιουργητές, δεν θα πάρουν στη χώρα, και αυτά τα λεφτά επιβάλλουν τα 64 επώδυνα διόδια με τριπλασιασμό πολύ γρήγορα των τιμών. Εδώ είναι κάτι που είναι πρώτο και κύριο ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Η Εγνατία έγινε με δημόσιους πόρους. Είτε ευρωπαϊκούς, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα δημόσιοι πόροι. Την πληρώσαμε. Είναι ένα έργο με όλα τα προβλήματα και τα λοιπά, εμβληματικό. Και ξαφνικά ιδιωτικοποιείται και την εκμετάλλευση, γιατί για εκμετάλλευση πρόκειται, θα την έχει ένας ιδιώτης ο οποίος δίνει σήμερα αυτό το ποσό που δίνει, θα έρθω μετά σε αυτό. Και χάνουν οι χρήστες, διότι ήδη έχουν αυξηθεί τα διόδια, κατευθείαν ήδη σήμερα. 33% από χθες, και είναι η πρώτη δόση. Από χθες. Λοιπόν, είναι η πρώτη δόση, θα έρθουν άλλες δύο τουλάχιστον. Θα αυτοί που έχουν απαλλαγή, είτε γιατί είναι ενδοδημοτικές μετακινήσεις, είτε γιατί είναι άνεργοι, που είχαν κάτι τέτοιες προβλέψεις, δεν θα υπάρχει πλέον η απαλλαγή. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη θα γίνει η μετακίνηση για μεγάλη και ευάλωτη μερίδα του κόσμου. Και βεβαίως το ελληνικό δημόσιο, γιατί το ελληνικό δημόσιο είχε κάποια έσοδα. Και πόσο πιο ακριβές θα γίνουν μετακινήσεις εμπορευμάτων. Ακριβώς. Αλλά ναι, και του διεθνούς εμπορίου για το γεωστατικό. Και ξέρετε, χαρακτήρι, οι μεταφορές είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο κομμάτι που δεν το έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Και δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολύ. Γιατί είναι και κοινωνικό, με όλα αυτά, να και τα τέμπη εντάσσονται εδώ. Η οδική ασφάλεια που πάει από το κακό στο χειρότερο, το επόμενο που ετοιμάζω. Αλλά και αναπτυξιακό, τα εμπορεύματα, οι εμπορευματικές μεταφορές, οι δρόμοι, τα τρένα, κατά προτεραιότητα για τις εμπορευματικές μεταφορές, και μάλιστα σε μια χώρα που είναι σαν σταυροδρόμι, έχει μια γεωστρατηγική θέση που ακριβώς ενώνει η Ανατολή, Δύση και τα λοιπά, μπορούσαμε να έχουμε μεγάλο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Δυστυχώς δεν έδωσε κανείς ποτέ σημασία σε όλα αυτά. Τώρα, λίγο όμως θέλω να μείνω στην Εγνατία, γιατί εδώ έχει γίνει και κάτι ακόμα. Και να σου πω κάτι να προσθέσω. Κανένας φορέας της Βόρειας Ελλάδας δεν έχει αντιδράσει μέχρι τώρα. Ναι, Δήμοι, περιφέρειες. Είναι τραγικό. Αυτό είναι το τραγικό. Τραγικό. Αυτό είναι το τραγικό. Ακριβώς. Δεν ξέρουν για τα εμπορεύματα, γιατί για όλους μας, για τη Βόρεια Ελλάδα και για την Ήπειρο, έτσι είναι και η Ήπειρος που βάλετε πολύ, πόσο σημαντικό θα είναι να κρυβεί αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρω. Γιατί δεν αντιδρά κανείς. Έχουμε περάσει σε μια εποχή που έχει τα χαρακτηριστικά της μεταπολιτικής και αυτό, που ο καθής για τον εαυτό του, ένας ανταγωνισμός, εγώ να προωθώ, γι' αυτό εξού προκύπτει και ένα 41%, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά εδώ γίνονται συγχρόνως και κάποια πράγματα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι είναι και έχουν και ως μη σκανδάλου. Δηλαδή,
Τώρα ως μηχανικός θα μιλήσω. Εσύ από τις παραχώρησης τροποποιήθηκε μετά την κατάθεση του προσφορών, μετά τον διαγωνισμό και πριν την υπογραφή της. Μειώθηκε κατά και μειώθηκε το τίμημα. Κατά 100 και κάτι εκατομμύρια ευρώ το τίμημα, το δημοσιονομικό. Εγώ χθες έκανα ένα βίντεο και ρωτάω το ελεκτικό συνέδριο. Είναι σύνομη αυτή η πρακτική? Είναι απαράδεκτο αυτό, δηλαδή δεν έχει κεφάλαια δικαίου. Και θα μας έρθει μια σύμβαση στη Βουλή όπου δεν θα έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε τίποτα, αλλά μόνο θα την εγκρίνουμε ή να μην την στη Βουλή της λεπτομέρειας θα τις μάθει, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν ανακοινωθεί. Γιατί υπάρχει η ρήτρα εμπιστευτικότητας. Στη Βουλή τις λεπτομέρειες της σύμβασης θα τις μάθετε, για να τις μάθουμε κι εμείς. Η σύμβαση θα εμφανιστεί στη Βουλή και θα τη μάθουν. Αναγκαστικά θα πρέπει να τη φέρουν. Αυτό που δεν είμαι σίγουρη ότι θα φέρουν και το ψάχνω και θα το ζητήσω φυσικά επίσημα, είναι αν η σύμβαση που θα μας φέρουν είναι η ίδια με αυτή που είχε εγκριθεί από το Ολυμπιακό Συνέδριο. Εδώ έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες ότι είναι ίδια. Με όλη αυτή την ιστορία που θα αλλαγεί στην τροποποίηση. Και τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι κούτες ολόκληρες έρχονται στη Βουλή. Γιατί εκεί εξειδικεύονται τα άρθρα των συμβάσεων. Ναι, εκεί εξειδικεύονται. Η αλήθεια είναι αυτό δεν προλαβαίνει και ποτέ κανείς να το δει. Έτσι. Αλλά θα τα ζητήσουμε και θα ασχοληθούμε. Ούτε αυτοί δεν το ξέρουν. Δηλαδή, κάνει θα ρωτήσει υπουργού αντίστοιχε συμβάσει και δεν σου απαντάμε. Πάμε να δούμε αυτό το μέγα θέμα, τι διαστάσεις θα πάρει πραγματικά και πηγαίνοντας και στις ευρωεκλογές. Τώρα, το δεύτερο. Εσείς συναντήκατε εδώ στη Θεσσαλονίκη και με την κίνηση πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, εσύ μαζί με τον κύριο Χαρίτση. Βγάλατε και μια ανακοίνωση πάρα πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη και ουσιαστικά και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο. Τονίζω και για την Εγγρατεία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο θέμα της ψευδεπίγραφης ανάπλασης της ΔΕΘ έχει ακόμη τοποθετηθεί και είναι επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος που διαφοροποιεί τη Νέα Αριστερά από τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αξιολογείτε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα στα θέματα αυτά? Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Είναι μια πολιτική. Αυτό η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που προϋπήρχε του κ. Κωνσταλάκη και ήταν ένα πρόβλημα που εγώ νομίζω εμφωλήσε εσωτερικό. Για το χαμηλό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν μπορείς να τα έχεις καλά με όλους. Δεν μπορείς να είσαι και με αυτούς που θέλουν λιγνίτες μέχρι να τελειώσουν και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και με αυτούς που θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα, έλεγα τότε Ανδρέα Παπανδρέου, και με τη μια νέα γενιά που θέλει να ξεμπερδεύει με το ποσό και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να είσαι με όλους ή να εκκρατάς ένα μέσο όρο, θεωρώ εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές, μείζον θέμα. Και να φέρει ένα μέσο όρο και να κάνει πολιτική. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα δισταγμό, φαντάζομαι. Και αστική ανάπτυξη, καλό είναι και η βιοποικιλότητα και όλα αυτά, αλλά και το επενδυτικό και το σχέδιο. Αυτό το πράγμα, εμάς τότε μας τύχησε πάρα πολύ, θεωρώ εγώ. Και τώρα φαίνεται ότι έχει απογειωθεί κιόλας, έχει αναβαθμιστεί, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Σας ανέφερε πριν για το θέμα των τεμών. Αλλά έλεγε ο Βασίλης ο Κοκαλής. Άλλο μας είπε ο Σοκράτης ο Φάμελος, άλλο το πόρισμα που μας φέραν να συνυπογράψουμε τελικά το πήρε όλη η ακροδεξία αυτό, άλλο είστε στο τέλος, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι καλά με όλους. Βλέπεις μια πολυφωνία δηλαδή. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιους είσαι, σε ποιο κομμάτι απευθύνεσαι και με ποιους όρους. Και επίσης πολλές φορές με καθαρό λόγο λες την άποψή σου, και μπορεί προσωρινά να έχει και ένα πολιτικό κόστος, αλλά μακροπρόθεσμα εγώ νομίζω ότι να λες την αλήθεια και τεκμηριώνεις φυσικά, έτσι, και έχει και επιστημονική γνώση πρέπει να παίζει ρόλο, πάντα θα δικαιωθείς. Ένα παράδειγμα είναι η κλιματική κρίση και τα περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία η ανανεωτική αριστερά, το Βαριανάκι ακόμα, τα βάζει από τα δεκαετία του 90. Τότε ήταν και λίγο γραφικά. Ποιος θα φανταζόταν σήμερα αυτά τα θέματα είναι mainstream, ας πούμε. Και όμως είναι. Η κλιματική κρίση τα έχει αναδείξει ως κυρίαρχα και καθοριστικά. Φυσικά. Και θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Πρέκα, την πολύ ενδιαφέρουσα, μιλώντας τώρα για τις ευρωεκλογές και την επόμενη μέρα. Έχετε διακηρύξει, ο στόχος είναι, δεν έχει ταβάνι προς τα πάνω, το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Βέβαια, οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις σας έχουν εκεί στο όριο της εκλογής.
του 3%. Θα μας πείτε εσείς πώς το προβάλλετε αυτό στις επόμενες ημέρες από την στάση και τη δράση σας. Αλλά θέλετε, λέει, να ανακυρώνετε, να διακηρύσετε, θέλετε το μέγιστο δυνατό ποσοστό για να λειτουργήσετε ως καταλήτης της επόμενης ημέρας για να συγκρουθεί ένα μεγάλο μέτωπο κατά της αυταρχικής και ταυτόχρονα ακραία φιλελεύθερης πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη. Μπορείτε λίγο αυτό να μας το περιγράψετε? Βεβαίως. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε κόμμα. Το πολιτικό κενό αυτό αφορά ακριβώς όλα αυτά τα θέματα που είπαμε πριν. Οι εποχές είναι δύσκολες. Βλέπουμε την άνοδο της ακροδεξιάς και αυτό είναι ένα φαινόμενο. Δηλαδή, εκτός από την κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη και το καθεστώς, θα έλεγα, υπάρχει και μια άνοδο της ακροδεξιάς και μια σε τέτοιες περιόδους, βέβαια, ιστορικά, αν το δούμε, δεν είναι κάτι που κανείς δεν το περιμένει, αλλά βλέπουμε και στην Ευρώπη τι γίνεται. Άρα, εδώ χρειάζεται και μια ιδεολογική μάχη. Πέρα δηλαδή από την πολιτική και από τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και θεωρώ ότι παίρνουμε όλες έγκαιρα και είναι στοχευμένες. Θέλει και μια ιδεολογική μάχη σε όλο αυτό που γίνεται. Ήδη στη Βουλή ακούμε απίστευτα πράγματα, γιατί έχουμε ακραία κόμματα. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει, όπως και να υπάρχει και μια πολιτική συνεργασία σε επιμέρους θέματα οπωσδήποτε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η πρόταση της πιστείας που κατατέθηκε από 4 κόμματα τελικά υπογράφηκε, ήταν μια καλή κίνηση. Γι' αυτό εμείς ήμασταν οι πρώτοι που σπεύσαμε και είπαμε θα τη στηρίξουμε. Αλλά τώρα, όπως είπα και πριν, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσουν και τι κόμματα είναι. Είναι στην αριστερά, τι λένε για τα κρίσιμα θέματα. Εδώ υπάρχει χάσμα και υπάρχουν επισημίες και στα δύο κόμματα. Ο Κασελάκης αυτό λέει ότι είναι στην αριστερά και στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Πρέπει να το λέει και με προτάσεις συγκεκριμένες. Αλλά γι' αυτό και κανένας δεν μπορεί να πάρει και κεφάλι. Βλέπουμε, ας πούμε, και αυτή. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Δηλαδή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ούτως ή άλλως αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ στάχανε, δεν είναι λίγο. Αλλά δεν υπάρχει μία δυναμική. Είναι σαφές αυτό. Άρα εκεί εντοπίζουμε το πολιτικό κενό. Το λένε όλοι οι αναλυτές ότι η δυσφορία του κόσμου για πολλές πλευρές κυβερνητικής πολιτικής και του κ. Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά απλώς δεν βρίσκει αντίκρισμα, να το πω, δεν βρίσκει στήριξη στις εναλλακτικές προτάσεις. Κοιτάει η δεξιά, τι να δει. Κοιτάει η αριστερά, επίσης δεν βλέπει μια στιβαρή αξιόπιστη εναλλακτική. Λοιπόν, θα αρχίσει να βλέπει την αριστερά, αυτό λέμε. Θα αρχίσει να βλέπει την αριστερά με σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς lifestyle, χωρίς πολλά-πολλά, αλλά με πολύ συγκεκριμένες τεκμηριωμένες προτάσεις και ιδεολογική μάχη, επιμένω σε αυτό. Πρέπει να παρεύουμε στην κοινωνία, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά. Το κρατάω αυτό που είπατε. Φαντάζει λίγο αισιόδοξο παραπάνω από τη... Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει αύριο. Είπα όμως ότι είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Είσαστε σε ένα τέτοιο προτσές, όπως λέγανε παλιά στον ιστορικό ελληνισμό. Να σου θυμίσω τα φοιτητικά σου χρόνια. Καλή δύναμη, κυρία Βέρκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και εσείς. Για την ωραία συζήτηση. Γεια σου. Γεια.